Καλησπέρα, κάνω μια έρευνα στον αφορά τις νέες τεχνολογίες. Θα ήθελα να μου πείτε, ξέρετε τι σημαίνει το 5G? Όχι, αλήθεια είναι. Ξέρω εγώ τι είναι αυτά τα πράγματα. Καλύτερη ποιότητα σήματος. Έχω διαβάσει, ναι, ότι όμως δεν είναι καλό. Θα έχει πιο γρήγορη ταχύτητες. Τι ακριβώς θα κάνει δεν ξέρω. Ότι βιντεοκλήση μέσω δικτύου 5G στην Ελλάδα είναι γεγονός, την πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου με ανώτατα στελέχη του ομίλου του ΟΤΕ. Στις 17 Δεκεμβρίου 2020, η πρώτη 5G βιντεοκλήση στην Ελλάδα έγινε πραγματικότητα. Από τότε, ακούμε παντού για το 5G και την επανάσταση που θα φέρει στη ζωή μας. Ποιος από εμάς όμως γνωρίζει τι πραγματικά είναι? Είναι απλά ένα πιο γρήγορο δίκτυο ή ένα άλμα στην εξέλιξη της ανθρωπότητας? Μαζί θα αναζητήσουμε τις απαντήσεις. Ελλάδα, δεκαετία του 90. Η τεχνολογία έχει αρχίσει να μπαίνει στην καθημερινότητά μας για τα καλά. Δύο όμως εξελίξεις έρχονται να αλλάξουν πραγματικά τα πάντα. Το ίντερνετ και η κινητή τηλεφωνία. Για να καταλάβουμε λίγο τι είναι το 5G, πρέπει κανείς να δει λίγο πίσω το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια της κινητής τηλεφωνίας. Ξεκίνησε λοιπόν από το 1G, το οποίο ήταν στην πράξη η πρώτη φορά που μας δόθηκε η ευκαιρία με κινητά τηλέφωνα να μιλάμε. Στην Ελλάδα, τα πρώτα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έρχονται το 1993, μαζί με τη δεύτερη γενιά κινητής τηλεφωνίας, που έχει ακόμα περιορισμένες δυνατότητες. Όταν εγώ ξεκινούσα, είχαμε το 2G με ένα απλό SMS και ένα απλό τηλεφώνημα. Τώρα το ακολουθεί τα βήματά σου. Το 2004 όμως έρχεται η στιγμή για κάτι νέο, πραγματικά επαναστατικό. Σε περισσότερα σημεία. Προχωρήσαμε στο 3G που μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε αυτό που ονομάζουμε smartphone. Έπρεπε να έρθει βέβαια το 4G, η τέταρτη γενιά, για να έχουμε τις κατάλληλες ταχύτητες, αλλά και τον πλούτο εφαρμογών για να εκμεταλλευτούμε όσα έφερε το 3G. Και το 4G ήρθε το 2012. Φέρνοντας πραγματικά υψηλές ταχύτητες. Και στη συνέχεια, τώρα που μιλάμε, έχουν ήδη διατεθεί καινούργια συστήματα που θα αποτελέσουν την πέμπτη γενιά της κινητής τηλεφωνίας. Το 5G λοιπόν είναι μια απλή συνέχεια αυτού του πράγματος. Στην πραγματικότητα όχι, είναι μια επανάσταση. Θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε με τον ηλεκτρισμό. Όπως έφερε την επανάσταση του ηλεκτρισμού στη ζωή μας, στην κοινωνία μας, αυτή την αντίστοιχη επανάσταση αναμένεται να φέρει και το 5G, η πέμπτη γενιά κινητών τηλεφώνων. Βλέποντας τα βήματα τα οποία έχουν γίνει στη μετάβαση όλων των δικτύων, νομίζω ότι αν είδαμε 10 πράγματα να αλλάζουν, ας πούμε, από το 3G στο 4G, νομίζω ότι από το 4G στο 5G θα δούμε 100. Τα κύρια χαρακτηριστικά του 5G, οι νέες δυνατότητες του, σχετίζονται με την πολύ πιο γρήγορη μετάδοση της πληροφορίας. Με την ανάπτυξη του 5G θα μπορέσουμε να φτάσουμε έως και τα 10 Gbps. Αυτό σημαίνει πως μία ταινία που χρειαζόταν 7 λεπτά για να κατέβει στο κινητό σου, με το 5G θα μπορεί να κατέβει σε μόλις 10 δευτερόλεπτα. Γιατί όμως το 5G είναι τόσο γρηγορότερο? Η απάντηση βρίσκεται στο πώς λειτουργεί. Όλοι έχουμε πιθανότατα ακούσει την φράση φάσμα συχνοτήτων. Την περιοχή δηλαδή των συχνοτήτων που χρησιμοποιεί κάθε είδος κινητού τηλεφώνου ή ασύρματου δικτύου για να μεταφέρει τη φωνή και τα δεδομένα. Ας φανταστούμε το φάσμα συχνοτήτων σαν έναν σωλήνα. Το αριστερό του άκρο, οι χαμηλές συχνότητες, είναι στενό και αφήνει λίγα δεδομένα να περάσουν. Το δεξί του άκρο, οι ψηλές συχνότητες, είναι πιο φαρδί για να περνούν γρήγορα πολλά δεδομένα. Το 5G επιτρέπει μεγαλύτερες ταχύτητες γιατί τα ραδιοκύματα που χρησιμοποιούνται βρίσκονται σε υψηλότερες συχνότητες, όπου εκεί υπάρχει περισσότερο διαθέσιμο φάσμα μέσω του οποίου μπορεί να μεταδοθεί πληροφορία. Τώρα ξέρουμε γιατί το 5G είναι πολύ πιο γρήγορο. Είναι όμως αυτή η σημαντικότερη διαφορά του? Η πραγματική επανάσταση έρχεται σε άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, σε αυτό που ονομάζουμε χρόνο απόκρισης, ο οποίος με το 5G στην πράξη μηδενίζεται. Ας το δούμε με ένα παράδειγμα. Ας φανταστούμε ότι στα σημεία Α και Β βρίσκονται δύο μουσικοί που προσπαθούν να παίξουν μαζί μέσω διαδικτύου. Αν ο χρόνος απόκρισης του δικτύου είναι μεγάλος,
η μελωδία του Α θα φτάνει στον Β με χρονοκαθυστέρηση. Αν όμως ο χρόνος απόκρισης είναι μικρός, οι δύο μουσικοί θα μπορούν να παίξουν στο ίδιο τέμπο σαν να βρίσκονταν κοντά. Με το 5G, ο χρόνος απόκρισης σχεδόν θα μηδενιστεί, καθώς θα κατέβει στο 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου, πλησιάζοντας την ταχύτητα της ανθρώπινης αντίληψης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην πράξη μπορούμε να δούμε στην καθημερινότητά μας εφαρμογές όπως ο έλεγχος ρομποτικών μηχανημάτων στο εργοστάσιο, όπως αυτά τα περίφημα αυτόματα οχήματα τα οποία για να ελεγχθούν απαιτούν τέτοιου είδους μηδενικές αποκρίσεις. Η παραμικρή καθυστέρηση εκεί πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα ασφάλειας. Το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό του 5G είναι ότι δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούν στο ίδιο δίκτυο ταυτόχρονα πάρα μα πάρα πολλές συσκευές, έως και 1 εκατομμύριο ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Σήμερα οι χρήστες των συσκευών κινητής ευρυζωνικότητας είμαστε εμείς, αύριο μεθαύριο όμως κάθε μία συσκευή που θα έχουμε στο σπίτι μας θα διαθέτει αισθητήρες οι οποίοι θα μπορούν να συνδεθούν μέσω του 5G και να κάνουν έτσι πραγματικότητα το διαδίκτυο των πραγμάτων. Τι είναι το ίντερνετ των πραγμάτων? Στην πραγματικότητα είναι η δημιουργία ενός υπερδικτύου, αν θέλετε, που έρχεται να ενώσει όχι απλά υπολογιστές όπως έχουμε το σημερινό ίντερνετ, αλλά τα πάντα, αντικείμενα, αυτοκίνητα, ψυγεία, κουζίνες, εργοστάσια, ρομπότ, υποδομές, όλα αυτά να τα ενώσει μεταξύ τους και να επιτρέψει τη διασύνδεσή τους, την επικοινωνία και τον έλεγχο, αν θέλετε, από μακριά. Ο Σερ Άρθουρ Κλάρκ, ένας από τους πιο διάσημους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας, έλεγε ότι το να προσπαθείς να προβλέψεις το μέλλον είναι μια απογοητευτική και επικίνδυνη ενασχόληση. Παρ' όλα αυτά, μέσα από τα έργα του, είχε προβλέψει εξελίξεις όπως το ίντερνετ και τα τάμπλετ. Άραγε, πώς θα είναι το κοντινό μέλλον με το 5G? Μπορούμε να το φανταστούμε? Αυτό που θα ζήσουμε στα επόμενα 10 χρόνια θα είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος από αυτόν που ζούμε σήμερα. Αυτό που προσδοκούμε με το 5G είναι το άλμα που θα γίνει στην οδική ασφάλεια. Διότι τα αυτοκίνητα θα είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, θα ενημερώνουν τους χρήστες του δρόμου για τις συνθήκες που επικρατούν. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση, η χρήση ολογραμμάτων και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας πιστεύω θα είναι πλέον μια καθημερινότητα για μας. Ο άνθρωπος που μετακινείται με αμαξίδιο θα μπορεί να παίρνει ειδοποιήσεις με βάση τα δεδομένα της συγκεκριμένης στιγμής. Δηλαδή από ποιο δρόμο πρέπει να πάει, από ποιο πεζοδρόμιο, πού δεν υπάρχει εμπόδιο. Φανταστείτε ότι το ίντερνετ είναι η θάλασσα που φτάνει στα πέρατα του κόσμου. Το 5G είναι το μέσο εκείνο που θα μας επιτρέψει να περιηγηθούμε σε αυτόν και να τον απολαύσουμε. Το 5G είναι ένα συναρπαστικό τεχνολογικό ταξίδι που μόλις ξεκινά. Πώς όμως θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη? Πώς θα βελτιώσει την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνία? Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί στα επόμενα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ «Πώς το 5G θα αλλάξει τον κόσμο».